σφύριγμα από τον Βασίλη Φωτιά. Η εκτέλεση και αυτή από τον Μίσιτς. Σηκώθηκε ο Καρασαλίδης καλά. Το σούτ χαμηλά, δοκάρι και έξω από τον Δημήτρη Πέλκα. Νησί του ΠΑΟΚ στην επιθετική του ανάπτυξη. Βιερίνια, το σούτ ξαφνικό, δεύτερο δοκάρι. Άλλη ένταση και ταχύτητα στις κινήσεις επιθετικά, έχει ανεβάσει τους τόνους. Η σέντρα από τον Λιμιό, γύρισμα και φαλιά από τον Σβιντέρες και έχει καλύψει επαρκώς και εγκαίρως. Πρωτοδοκάρι γυρίζει ο Σβιντέρες και όχι από τον Ίγκασον, από τον Ρενέλα. Πάω καυξάνει την ένταση της πίεσής του, την κερδίζει την μπάλα ο Πέλκας και πηγαίνουν 3 εναντίον 4. Ο Πέλκας συνεχίζει, προσποιείται, σουτάρει, αστοχή. Αξιόλογη επιθετική ενέργεια. Πρακτικά κάθε 3 μπάλες στο παιχνίδι, οι 2 είναι του ΠΑΟΚ και η 1 είναι της Ξάνθης. Μίσιτς, η επέμβαση από τον Άμπαντ, κόρνερ. Μίσιτς από τον Παύλο Ντελούκας, φεύγει ο Ισπανός, εκτελεί ο Σέρβος, γυριστό από τον Φάμπιο Στέρτζιον, πονηρό. Λιμιός πρόλαβε. Πάει να περάσει από τον τηλεφωνικό θάλαμο μέσα και περνάει και παρεμποδίζεται από τον Σόσα. Καμία αντίδραση. Γίνεται διαρκώς και συνήθως σε βάθος χρόνου δεν βγαίνει. Σε καλό Πέλκας, Μαουρίσιο, Σβιντέρσκι, το τσίπημα της μπάλας, Καρασαλίδη, Σβιντέρσκι. 1-0 στο 37. Εδώ, στο πέρασμα της μπάλας προς τον Σβιντέρσκι, η γραμμή δείχνει ότι πατάει ένα βήμα πιο μπροστά ο Πολωνός στράικερ του ΠΑΟΚ. Ναι, πράγματι δεν μετράει. Ο κύριος Φωτιάς δέχεται το κόρνερ του Μίσιτς. Ο Βιερίνια πρώτου Ντελούκας. Το σούτ του Πέλκα και ο Κάρλος Άμπαντ κατεβάζει την μπάλα με έγκαιρη επέμβαση χαμηλά στη γωνία του. Μίσιτς πατάει στο μεσοδιάστημα, κερδίζει μια κόντρα. Διεκδικούν χέρι αμυνόμενου της Ξάνθης. Θέλησε να παίξει την μπάλα με το χέρι ο αμυνόμενος της Ξάνθης. Ή αν μόνον από σύμπτωση η μπάλα σταμάτησε εκεί. Αυτό. Σε αυτό κατέληξε ο κύριος Φωτιάς. Την μπάλα στο αριστερό. Ταΐζει τον Σβιντέρσκι. Εκείνος ελίσσεται ανάμεσα σε πολλούς. Πέλκας. Λέω Μάτος. Τελειώνει τη φάση. Απόκρουση του Κάρλος Άμπαντ. Σβιντέρσκι. Γκολ. Δεν σηκώνεται σημαία. Η μπάλα είναι στα δίχτυα στο 51. Θα περιμένουμε μια επιβεβαίωση. Εδώ είναι το σούτ από το Λεωμάτος. Όχι, το γκολ είναι καθαρό. Είναι τουλάχιστον ευθυγραμμισμένος στην ίδια ευθεία με την άμυνα της Ξάνθης. Όταν ξεπετάγεται και φτάνει πρώτος στην μπάλα για το rebound ο Κάρολ Σβιντέρσκι. Ένα γκολ πίεσης του ΠΑΟΚ. Αριστερό του Λεωμάτος, η απόκρουση του Κάρολ Σάμπαντ που είναι συνεχεία πήγε να βγάλει. Και αυτό το χέρι του Σβιντέρσκι δείχνει να προεξέχει. Η φάση εξετάζεται από τον κύριο Ευαγγέλου από τον βίντεο assistant referee και ο κύριος Φωτιάς περιμένει. Μίσιτς λοιπόν, τσίμπημα της μπάλας από τον Σβιντέρσκι που σήκωσε ψηλά. Είχε αντίληψη της καταστάσεως ο Κάρλος Άμπαντ και την διαχειρίστηκε με τον καλύτερο τρόπο. Τροματοφύλακας της Ξάνθης. Κόβιτς, πλάγιο υπέρ του ΠΑΟΚ. Βιερίνια. Μαουρίσιο, υποπίεση από τον Τζουρίσκοβιτς. Μίσιτς. Ωραία πάσα, υπέροχη πάσα από τον Κροάτη στο χώρο. Ο Γιαννούλης πατάει στην περιοχή της Ξάνθης, τελειώνει μόνος του τη φάση και ενώ η μπάλα πήγαινε στα δίχτυα, σηκώνει το χέρι και τη βγάζει με κάποιον τρόπο ο πολύ καλός τερματοφύλακας της Ξάνθης. Εδώ θα πούμε μια καλή οπτική επαφή για να ξαναδούμε την απόκρουση. Το χέρι. Κόρνερ. Εκπληκτική θα έλεγα πάσα.
ολοκληρώσει την επίθεση του ΠΑΟΚ, θα πάμε στον Αντώνη Τσακαλέα να ακούσουμε τι ακούει δίπλα στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Μίσιτς, κεφαλιά έξω από το Λιμιό. Το γέμισμα από τον Μπίσεσβαρ, κεφαλιά του Κρέσπο, δοκάρι! Στο 80. Λιμιός, στο χώρο η πάσα, Ελκαντουρί. Μπίσεσβαρ το βγάζει ο Κάρλος Άμπαντα, αλλά ο Ντιέγκο Μπίσεσβαρ μπαίνει όλο το δρόμο με την μπάλα μέσα στα δίχτυα. Εδώ δεν νομίζω να τίθεται θέμα επανεξέτασης της φάσης. Ερχόμενος από τον πάγκο, ο Ντιέγκο Μπίσεσβαρ βρίσκει το πρώτο του γκολ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Το βρίσκει σε μια πολύ κατάλληλη στιγμή για τον ΠΑΟΚ, είχε ανάγκη ο ΠΑΟΚ αυτό το γκολ όσο το χώμα το νερό που λένε. Εδώ είναι ο Λιμιός από θέση δεξιού μπακ, από θέση δεξιού χάφο, Ελ Καντουρί την ασίστ, πρώτη ασίστ στο πρωτάθλημα για τον Ελ Καντουρί, πρώτο γκολ στο πρωτάθλημα για τον Ντιέγκο Μπίσεσβαρ. Λίγησε η αντίσταση του σπουδαίου απόψε Κάρλος Άμπαντ, που και αυτό το έβγαλε το αριστερό χέρι. Εν συνεχεία ο 31 ετών Ολλανδός πέταξε την μπάλα στα δίχτυα. Τελείω Μπίσεσβαρ απευθείας, γκολ από τον Κρέσπο. 2-0, αλλά με όσα έχουμε δει σήμερα ας περιμένουμε και ένα replay. Νομίζω ότι αυτό είναι καθαρό. Εάν είναι γκολ, είναι... Ναι, είναι. Είναι το γκολ και ασίστ σήμερα. Ερχόμενος από τον πάγκο Ντιέγκο Μπίσεσβαρ. Η εκτέλεση από τον Κρέσπο που προλαβαίνει την έξοδο του Κάρλος Άμπαντ, ο Ισπανός του Ισπανού. Εδώ Κρέσπο πάντοτε ικανός σε αυτές τις φάσεις. Το δεύτερο γκολ του στο πρωτάθλημα. Θυμίζω ότι το πρώτο ήταν γκολ νίκης μετά το 90 στην έδρα του Ατρόμητου στο Περιστέρι.